Με πόνο ψυχής, απεγνωσμένοι επαγγελματίες που επλήγησαν από τη φωνική πλημμύρα στην Αγία Πελαγία συνεχίζουν να απομακρύνουν τις λάσπες, τα καταστραμμένα εμπορεύματα και τον εξοπλισμό, ενώ αυτό που ζητούν είναι η άμεση καταγραφή των ζημιών, η οικονομική στήριξη, φορολογικές ελαφρύνσεις και άμεσες αποζημιώσεις προκειμένου να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Η ζημιά του μαγαζού 500.000. Αυτό το μαγαζί θέλει στήσιμο από την αρχή. Έτσι, τα πάντα καινούργια μέσα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Αυτό το μαγαζί είναι από το 1989. Τρεις φορές η κόπη μιας ζωής. Είμαστε όλοι ξάγρυπνοι, είμαστε συνέχεια εδώ. Πρέπει το φαρμακείο μας να ανοίξει, να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σαν κοινωνικό αγαθό. Και είμαστε ζωντανοί να το παλέψουμε. Θα το παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Όλος ο κόσμος και οι δύναμοι που είναι εδώ. Δεν προλάβες να κάνεις τίποτα. Απλά σωθήκαμε και ανεβήκαμε πάνω στα ράτσες. Ολική κατάσταση, πραγματικά, γι' αυτό θέλω να τη δείτε, έτσι λέω, να τη δείτε κι εσείς. Τα πήρε όλα, τα πήρε όλα, τα πάντα. Δεν άφησε τη μόνο τύχη μείνανε. Εδώ όλοι περιμένουμε. Άμα δεν περιμένουμε, ας την αρημάξει. Κλιμάκιο της ΓΕΣΕΒΕ με επικεφαλή στον Γιώργο Καβαθά βρέθηκε στην Αγία Πελαγία αντικρίζοντας τις τεράστιες καταστροφές και την απόγνωση των επαγγελματιών, τονίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων. Έχουμε ζητήσει ήδη από την κυβέρνηση μία σειρά μέτρων που έχουν να κάνουν με την απαλλαγή των επαγγελματιών της περιοχής που επλήγει από κάθε φόρο, ασφαλιστικές εισφορές, δανειακές υποχρεώσεις για το επόμενο εξάμηνο. Ταυτόχρονα ζητήσαμε άμεση οικονομική ενίσχυση των πληγέντων επιχειρήσεων με 20.000 ευρώ. Και εμείς από την πλευρά μας σαν Ομοσπονδία, αλλά και μέσω της ΓΕΣΕΒΕ, να πιέσουμε τους αρμόδιους έτσι ώστε να αποζημιωθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οπωσδήποτε χρειάζονται άμεσα την ενίσχυση του κράτους και εκεί θέλουμε όσο μπορούν να σκύψει η πολιτεία πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι τραγική. Το άμεσο για μένα είναι τώρα, να μην πω χθες. Για αυτούς μπορεί να είναι μετά από ένα χρόνο. Διότι αυτή τη στιγμή είναι όχι θέμα γραφειοκρατίας, είναι το πώς αντιλαμβάνεται ο κάθε γραφειοκράτης. Έτσι, το πόσο πρέπει να τρέξει το θέμα. Η μη αποζημίωση των εξοχικών κατοικιών αλλά και των αυτοκινήτων που παρασύρθηκαν από τον Χήμαρο εξοργίζει τους δημότες, οι οποίοι καλούν την κυβέρνηση να σκέψει στο πρόβλημα. Αυτό είναι άδικο και πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει όλο αυτό. Διότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν τώρα στα πόδια τους, δεν έχουν μέσο να κινηθούν και δεν έχουν και χρήματα να αγοράσουν τώρα αυτή τη στιγμή ένα καινούριο αυτοκίνητο. Κακός. Γιατί, ή όλους ή κανένα. Μας πετάνε έξω. Αυτά είναι όλα καταστραμμένα για πέταμα. Πρέπει να σκεφτεί και τους παραμικρούς επαγγελματίες και αυτούς που έχουν σπίτια, διότι ο καθένας με τι κόπο, με τη βάσανα, με τι έξοδα, το έχει στήσει αυτό το σπιτάκι.